Μακαριότατε, σεβαστές καλόγριες, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο Σύνδεσμος Μαραϊτών Επιστημόνων Κύπρου σας καλωσορίζει στη διάλεξη μεταξύ Ανατολής και Δύσης, νέα στοιχεία για τους Μαρονίδες της Κύπρου κατά την Οθωμανική περίοδο, ιστορία και εικονογραφία. Η ομιλήτρια μας είναι η δόκτωρα Μαρία Σκορδί, EPAG Παρίσι. Τα γαλλικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Από την École Pratique des Hautes Études Paris, France. Σκοπός της εκδήλωσης μας είναι η ενημέρωση των Μαρονιτών και του υπόλοιπου κυπριακού λαού για την άγνωστη ιστορία των Μαρονιτών Κύπρου, για την οποία υπάρχει πλήρης άγνοια. Αυτή οφείλεται στην ανεπαρκή αναφορά στην ιστορία των Μαρονιτών Κύπρου ενός αναπόσπαστου κομματιού του κυπριακού λαού, οφείλεται στα βιβλία ιστορίας που διδάσκονται στα κυπριακά σχολεία. Οι Μαρονίτες, γηγενείς κάτοικοι Κύπρου, αποτελούν την τρίτη ιστορική κοινότητα με παρουσία στο νησί από τον 7ο αιώνα. Υπήρξαν εποχές ευημερίας και εποχές παρακμής και καταδιωγμών. Επί Φραγκοκρατίας και Νετοκρατίας, εποχές ακμής, υπήρξαν περίπου 60 μαρονίτικα χωριά. Σήμερα, δυστυχώς, τα 4 εναπομείνοντα μαρονίτικα χωριά είναι υπό τουρκική κατοχή. Σκοπός των διαλέξεων, τονίζω, δεν είναι να καλλιεργηθεί ο διαφοριστικός εθνικισμός και φανατισμός, αλλά τονίζω η ενοποίηση όλων των Κυπρίων μέσω αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Για όσους δεν ξέρουν τα χωριά μας, αυτά είναι τα 4 εναπομείναντα μαρονίτικα χωριά: Αγία Μαρίνα, Σώματος, Καρπάσια, Κουρμακίδης. Από την οροσειρά του Πενταδακτύλου, που ήταν 60 χωριά, εμείναν μόνο 4 στη βόρειο-δυτική άκρη της Κύπρου, στο ακροτήριο Κορμακίδη. Θα δείξω μερικές φωτογραφίες των κατεχόμενων χωριών. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, η Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, του Τιμίου Σταυρού στην κατεχόμενη Καρπάσια, το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην κατεχόμενη Αγία Μαρίνα. Απλώς θέλω να τονίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να βοηθήσουμε να αναστηλωθεί, διότι ήταν τότε κέντρο των Μαρονιτών και όλοι οι Μαρονίτες έχουν τον Προφήτη Ηλία στην καρδιά τους. Η Εκκλησία της κατεχόμενης Παναγίας της κατεχόμενης Καμπυλής. Όλες αυτές οι εκκλησίες ήταν το 14ο αιώνα και αν προσέξουμε στα χάρτες που έκαναν οι Ενετοί, που τους πρώτους χάρτες παγκοσμίως τότε, αναφέρονται τα χωριά μας, Κορμακίδης, Ασώματος, Αγία Μαρίνα, αναφέρονται, που σημαίνει είμαστε ριζωμένοι εδώ για αιώνες. Και η Εκκλησία των Καλαιογρών, νομίζω είναι του 14ου αιώνα, η Εκκλησία του Αγίου Ρωμανού στο κατεχόμενο βουνό, δυστυχώς τώρα είναι μουσείο για τους δολοφονηθέντες Τουρκοκύπριου της Τόχνης. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Ατάλου, η Νάσα Παταπίου, βρήκε έγγραφα στα αρχεία της Βενετίας που λέει ότι ήταν μαρονίτικη εκκλησία και υπήρχε ένα μοναστηράκι εδώ, είναι στον κατεχόμενο πενταδάκτυλο. Δείχνω αυτήν τη φωτογραφία απλώς να δείξω ότι με το να είμαστε ενωμένοι μπορούμε να ξαναχτίσουμε ό,τι χάσαμε. Εχθές είχαμε την τιμή και την περηφάνεια
μετά από 400 χρόνια η Εκκλησία της Αγίας Άννας, έτσι μπορεί να ισχύει το ρητό με τα χρόνια, με τους καιρούς, πάλι δικά μας σαν εψοφωτισμός. Ο Άγιος Ιάκωβος, μπορεί να ακούσετε τελευταίως ότι κατέρευσε στην πράσινη γραμμή. Η Νάσα Πανταπή, που είναι ερευνήτρια της Ενετοκρατίας, βρήκε ένα έγγραφο που είναι αναμφισβήτητο ότι το 14ο αιώνα ήταν επισκοπική έδρα του Αρχιεπισκόπου Μαρονιτών, ο Άγιος Ιάκωβος. Ο Άγιος Ιωάννης των Μαρονιτών, μπορεί οι Μαρινιώτες να ξέρουν, συνόνται κοντά στην Αγία Μαρίνα, και νομίζω η Επιτροπή Αρχαίων Εκκλησιών στο μέλλον θα μας πει περισσότερα γι' αυτόν, αλλά υπάρχει, είναι ο Άγιος Ιωάννης των Μαρονιτών κοντά στο φλούδι. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει να αποφεύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εάν οι Μαρονίτες πρόσφυγες δεν επιστρέψουν σύντομα στους τόπους τους, στη γη τους, στα κατεχόμενα χωριά τους, τότε ο κίνδυνος είναι ορατός για την εξαφάνιση της τρίτης ιστορικής κοινότητας Κύπρου. Οι Μαρονίτες Κύπρου δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν τα δίκαια ανθρώπινα και πολιτικά τους δικαιώματα σε μία επανενωμένη Κύπρο, κοινή πατρίδα για όλους τους Κύπριους, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ντάνιελ Εμμανουήλ στο πιάνο, τους γιους της Εμμανουήλ Εμμανουήλ στο κοντραπάσο, τον Αντώνιν Εμμανουήλ στη βιόλα και τον Κρίστιαν Πισάρα στο βιολί. Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε την Ντάνιελ Εμμανουήλ, τον Εμμανουήλ Εμμανουήλ. Τον Αντώνιν Εμμανουήλ και τον Κρίστιαν Πισάρ. Ακολουθεί σύντομος χαιρετισμός από τον Σεβασμιότατο τον Αρχιεπίσκοπό μας, κύριο κύριο Ιωσήφ Τσουέιφ, ο εκπρόσωπος Μαραγκιός στη Βουλή, κύριος Γεννάκης Μούσας, προσκλήθηκε, αλλά λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραστεί. Καλησπέρα σας. Πρώτα ευχαριστούμε την Ντανιέλ και η νεολαία μας για αυτή την ωραία μουσική performance. Ακόμα μια φορά. Αυτό δείχνει ότι η κοινότητα μας Δόκτωρ Γκάμπη, σε αυτό το πλαίσιο που Your Association προσπαθεί πάντα να δημιουργήσει, είναι προχωρά με όλα τα τμήματα της τέχνης. Και σας ευχαριστούμε θερμά για όλα τα προγράμματα που κάνετε, για το καλό της κοινότητας. Και εμείς βλέπουμε σε αυτό το ωραίο πλαίσιο ότι η κοινότητα μας έχει επίπεδο. Και αυτό είναι το επίπεδο της κοινότητας. Σε αυτά τα ωραία θέματα, ιδιαίτερα απόψε, είμαστε με όλη την αγάπη μας, με όλο το ενθουσιασμό μας, εδώ για να πρώτα, πριν να ακούσουμε την Μαρία, να πούμε στην Μαρία συγχαρητήρια.
Δόκτωρ Μαρία Σκορτή. Εγώ την είπα αυτό όταν ήμουν στην τζούρι στο Σορβόν, γιατί ήμουν μέλος της τζούρι στο Σορβόν και ένιωθα πολύ περήφανος ότι μέλος μέλος της Εκκλησίας μου τώρα είναι στο Σορβόνι και παρουσιάζει έναν ωραίο θέμα. Και μάλιστα δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα διδακτορικό στο Σορβόνι, σε αυτό το θέμα που δεν έχουμε πιες πολλές. Η Μαρία έκανε αγώνες, αλλά ήθελε να φτάσει σε αυτό το σκοπό. Από την αρχή, εγώ προσπάθησα να την οδηγήσω στον δρόμο. Δεν είναι το τμήμα μου απευθεία, αλλά είναι συνδεδεμένο με το τμήμα μου που διδάσκω στα πανεπιστήμια, που είναι η λατρεία των Μαρονιτών, η λειτουργική. Γιατί οι εικόνες δεν είναι εικόνες για ένα μουσείο. Οι εικόνες πάντα ήταν συνδεδεμένες με την τελετή, με την Θεία Λειτουργία, με την κοινότητα των πιστών. Δοξάζουμε τον Κύριο, έχουμε μέχρι σήμερα 62 εικόνες από τον 12ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Έχουμε πολλές σχολές και οι Μαρονίτες σε αυτό το πολιτικό και σε αυτό το θρησκευτικό λειτουργικό πλαίσιο του Βυζαντινού κόσμου, γιατί ήμασταν εδώ, αλλά με κρατώντας την ταυτότητα τη Σύρο-Αραμαϊκή μας παράδοση, κράτησαν αυτό το χαρακτήρα μέσα στην εικόνα μας. Που είναι μάλιστα Βυζαντινή, αλλά έχει ένα χαρακτήρα τοπικό, μαρονιτικό, σύρο-αραμαϊκό. Και Μαρία, πόσες σελίδες ήταν, περίπου 500 σελίδες, προσπάθησε να φροντίσει αυτό το κόσμο, να παρουσιάζει αυτές τις ωραίες εικόνες. Και τώρα όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τις εικόνες μας, πάμε στην Μαρία Σκορτή. Συγχαρητήρια Μαρία, εγώ σαν Αρχιεπίσκοπος της Μαρονικής Εκκλησίας της Κύπρου και εγώ μίλησα με τον Πατριάρχη, με τους Επισκόπους για το έργο σας και είμαστε πολύ περήφανοι και μάλιστα αυτό το έργο, όπως ο Δ. Γιαννή είπε στην αρχή και Λίνος, ότι πρέπει να πάει στα σχολεία, στα προγράμματα της παιδείας, γιατί δεν είναι μόνο ένα θέμα ακαδημαϊκό πάνω, αλλά πρέπει να είναι γνωστό από τον κόσμο, τα παιδιά, η νεολαία, σχολεία, και οι οικογένειες μας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Σύντομο βιογραφικό για την Μαρία Σκορτή, αλλά πριν διαβάσω το σύντομο βιογραφικό της, δεν μπορώ παρά να εκφράσω και εγώ την χαρά μου για τους νέους μας εκεί. Πράγματι η κοινότητα μας έχει αστέρια και δεν τα γνωρίζουμε.
κέρδισαν και πρώτον βραβείο Παγκύπρια όταν ήμουν διευθυντής στο Τερασάντα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα, απλά είναι πραγματικότητα. Παγκύπριο βραβείο γυμνασίων υγείων το 2016. Μάλιστα. Η Μαρία Σκορδί κατάγεται από τον Κουρμαγκίτη. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Charles de Gaulle Lille. Το 2011 αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της εξυπηρετώντας την κοινότητα από την οποία κατάγεται. Τελείωσε το μάστερ της το 2013 στη Σορβόνη με θέμα «Οι μαρονητικές εικόνες της Κυθρέας». Το 2018 της απονεμήθηκε ο τίτλος του δόκτορα από τη Σορβόνη με θέμα «Οι μαρονίτες της Κύπρου, ιστορία και εικονογραφία 16ος μέχρι 19ος αιώνας». Δημοσίευσε σειρά άρθρων για τις εικόνες των μαρονιτών της Κύπρου, ενώ το 2012 εκπροσώπησε την Μαρονιτική Εκκλησία της Κύπρου στην έκθεση «Χαρτογραφώντας την Κύπρο, σταυροφόροι, έμποροι και εξερευνητές», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Οι θρησκευτικές εικόνες του Κορμακίδη» σε έκδοση της Αρχιεπισκοπής Μαρονιτών Κύπρου. Και στα αγγλικά σύντομο. Maria Scordi originates from Kormakidis. She studied history of arts and archaeology at the Charles de Gaulle Lille University. In 2011, she decided to pursue her studies as a mission to serve her community. She graduated with a master's degree in 2013 at the Sorbonne on the subject The Maronite Icons of Kythria. In 2018, she was awarded the title of doctor at the Sorbonne in the subject The Maronites of Cyprus, History and Iconography, 16th to 19th Century. She published a series of articles on the icons of the Maronites of Cyprus, and in 2012, she represented the Maronite Church of Cyprus in the exhibition Mapping Cyprus, Crusaders, Merchants and Explorers, held in Brussels. Recently, she published a book, The Religious Icons of Kormakidis, a publication of the Maronite Archbishop of Cyprus. Maria, the floor is yours. Τους μαρονίτες επιστήμονες που με κάλεσαν για να σας μιλήσω για τη διδακτορική μου διατριβή, καθώς επίσης και τον Σεβασμιότατο, ο οποίος με στήριξε από την αρχή και ήταν μέρος της Επιτροπής στη Σορβόνη. Αλλά προτού να σας μιλήσω για τη θεωρία, για αυτή τη θεωρία, θέλω να σας πω δύο λόγια. Και θέλω πρώτα να ζητήσω συγγνώμη από τον πατέρα μου, ο οποίος κάθεται στο βάθος, γιατί δεν θα μιλήσω για την οικογένεια του, την οικογένεια Σκορδί, αλλά θα πάρω ένα παράδειγμα από την οικογένεια της μητέρας μου, η οποία... Όσον αφορά, ο παππούς της μητέρας μου ονομαζόταν Τζορζής. Και ο Τζορζής εκαταγόταν από το Μαρκίν. Και όντας από το Μαρκίν, έφυγε από το Μαρκίν και εγκαταστάθηκε στο Κορμακίδι. Ήταν γεωργός, ήταν αγράμματος. Αλλά για να μην ξεχνά τον τόπο καταγωγής του, τον ονόμαζαν οι Κορμακιτιανοί ο Μαργινή Τζορζής. Δηλαδή ο Τζορζής που καταγόταν από το Μαρκίν. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι υπήρχαν, κατά την Οθωμανική περίοδο για την οποία να σας μιλήσω, υπήρχαν δύο κοινωνικές τάξεις. Η πρώτη κοινωνική τάξη ήταν οι προύχοντες, ήταν ορισμένοι πλούσιοι γεωκτήμονες, οι οποίοι έμεναν στην περιοχή της Κυθρέας κυρίως. Και η δεύτερη κοινωνική τάξη ήταν οι φτωχοί, οι γεωργοί, οι πελεγκάνοι, οι οποίοι έμεναν συνήθως στον Κορμακίδη και στα άλλα χωριά.
Οπότε, να ξεκινήσουμε τη διάλεξη. Όπως είπαμε, οι Μαρονίτες, αυτοί οι Μαρονίτες, για τους οποίους σας έδωσα ένα παράδειγμα. Δεν είχαν άλλον τρόπο για να αφήσουν το όνομα τους στο μέλλον. Ήταν αγράμματοι. Δεν ήξεραν να γράφουν. Το ίδιο συνέβαινε με τους περισσότερους Μαρονίτες εκείνου του καιρού. Στο slide που σας παρουσιάζω τώρα, παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο. Μια επιστολή γραμμένη στη Λάρνακα και σημειωμένη με σταυρό από Μαρονίτες, δείχνοντας τον τόπο καταγωγής τους, παρόλο που ήταν αγράμματοι. Βλέπουμε, για παράδειγμα. Σολωμός από την Αγία Μαρίνα, μη ξεύρω να γράφω, κάμνο σταυρών. Σιμών Ζορζής, Μαρονίτης, κάμνο σταυρών. Πέτρος του Παύλου από το Μαρκίν, κάμνο σταυρών. Μιχαήλ Πέτρου από τη Λάρνακα, κάμνο σταυρών. Χάννας Αντώνη, κάμνο σταυρών. Αντώνης Γαβρίλη Πελεκάνος, κάμνο σταυρών. Κυριάκος Μιχαήλ εκ Κυθρέας, κάμνο σταυρών. Πέτρος Μιχαήλ από το Κεφαλόβρισον, σταυρώνω. Αντώνης Πέτρου από την Κυθρέα, σταυρώνω. Πέτρος Αντώνη από τα Λιβάδια, σταυρώνω. Εν Κύπρο, Λάρνακα, 30 Μαρτίου του 1763. Οπότε, γιατί να μιλούμε για τους Μαρονίτες της Κύπρου? Επειδή ακόμα και με αυτόν τον τρόπο εδήλωναν τον τόπο καταγωγής τους. Φυσικά, για τους σημερινούς ερευνητές, τέτοιου είδους επιστολές προκαλούν θέματα, επειδή δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε με έρευνα για τις οικογένειες, γιατί όταν γράφουν απλώς τον τόπο καταγωγής, είτε το όνομα του πατέρα τους στα επίσημα έγγραφα, αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άρα, αυτή η έρευνα έχει σκοπό να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Τι σημαίνει να ανήκεις σε μια κοινότητα στην Κύπρο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους? Πώς αισθάνεσαι να είσαι παγιδευμένος σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς μεταξύ Ανατολής και Δύσης? Ποια είναι η επίδραση στην πολιτιστική κληρονομιά τέτοιων κοινοτήτων στην Κύπρο? Αυτά είναι τα ερωτήματα που εξετάζονται ακολουθώντας την ιστορία της κοινότητας των Μαρονιτών στην Κύπρο μέσα από τα αντικείμενα και τα αρχιτεκτονικά της μνημεία. Θα ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή πάνω στους Μαρονίτες της Κύπρου, ούτως ώστε στο τέλος να καταλήξουμε για το πού πηγάζει ο τρόπος που δείχνουν τις εικόνες τους. Οι Μαρονίτες, που εγκαθίστανται στην Κύπρο από το 12ο αιώνα, αποτελούν μέρος της κυπριακής κοινωνίας από τότε, προσαρμόζοντας την κουλτούρα τους σε αυτήν, αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Οι εικόνες και τα αρχιτεκτονικά μνημεία τους παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Χρονολογούνται από το 12ο έως το 19ο αιώνα
και είναι σε κοινωνία με την ιστορία του νησιού, τις διάφορες κατακτήσεις του, καθώς και τα καλλιτεχνικά δρόμενα σχολές της περιοχής. Συριακά χειρόγραφα που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και στη Λαβρεντιανή Βιβλιοθήκη παρέχουν μαρτυρία για την ύπαρξή τους στο νησί. Τα χειρόγραφα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το 1121 και το 1141 το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στο Κουτσοβέντι ήταν σε άμεση επαφή με το Πατριαρχείο Μαρονιτών του Λιβάνου, το οποίο όριζε τους ανωτέρους του. Το 1192, στην αρχή της δυναστείας των Λουζινιανών, όταν ο Γκίτε Λουζινιάν αγοράζει το νησί της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, Μαρονίτες προσκαλούνται να εγκατασταθούν στο νησί και τους δίνονται πολλά προνόμια. Η πτώση της Ιερουσαλήμ το 1244 και η ήττα των Σταυροφόρων στην Άκρα το 1291 αναγκάζουν πολλούς Φράγκους ευγενείς, συμπεριλαμβανομένους και Μαρονίτες, να μετακομίσουν στην Κύπρο. Αυτό το λέει ο Κοτοβίκος στην Εξέρτα Τσίπρια. Οι Μαρονίτες εγκαθίστανται κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, γύρω από την οροσειρά του Πενταδαχτύλου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Ενθαρρυμένοι από τους βασιλιάδες, η αποικία τους σύντομα ευημερεύει. Βρίσκονται σε 72 χωριά. Μέχρι το τέλος της Βενετικής περίοδου βρίσκονται σε 30 χωριά, μειωμένα σε 19 το 1596. Αυτός ο χάρτης που βλέπετε είναι ο χάρτης του Τζιρόλαμο Νταντίνι, το οποίο έστειλε ο Πάπας Κλήμης ο 8ος, σε αποστολή στο όρος Λίβανος και δείχνει τα 19 χωριά που βρίσκονται στην αρχή της Βενετικής περίοδου. Εικόνες, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά μνημεία που προέρχονται από τις εκκλησίες τους αποδεικνύουν την παρουσία τους εκείνη την εποχή. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1571, οι Μαρονίτες βρίσκονται να καταλαμβάνουν μέχρι σήμερα 4 χωριά στο βορρά. Αυτός είναι ένας δεύτερος χάρτης, το 1846, από τον Δον Πάολο Μπρουνόνι, έναν Κύπριο Μαρονίτη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εκείνων των καιρών για την αποστολή στην Κύπρο. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα λίγο πιο κάτω. Αλλά πηγαίνουμε στον πρώτο χάρτη. Βλέπετε σε slide εδώ, εντάξει τα είπαμε, σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που διεξήγαγα, πού οφείλεται αυτή η δραστική μείωσή τους. Να πούμε λίγα λόγια για την Ενετική περίοδο, γιατί εδώ έγιναν αρκετά πράγματα στους Μαρονίτες και μειώθηκαν δραστικά τα χωριά των Μαρονιτών. Για την Ενετική περίοδο, αντλούμε πολλά στοιχεία από τον Στέφανο Ντουάιχη, Αρχιεπίσκοπο Μαρονιτών και μετέπειτα Πατριάρχη, στο βιβλίο του «Ιστορία των καιρών». Η Ενετική περίοδος ξεκινά το 1489, όταν το βασίλειο των Λουζινιανών μεταφέρεται στη Δημοκρατία της Βενετίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το νησί παρέχει καταφύγιο σε θύματα μεγάλων καταστροφών. Αναφέρει ο Ντουάιχη. Το 1510, πολλοί Μαρονίτες έρχονται στην Κύπρο μετά από οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες στο όρος Λίβανος. Σε μια περίπτωση, το 1510, ο ιερέας Ηλίας του Μαάτ δήλωσε ότι στη Συρία γινόταν μεγάλη αδικία και αυτό οδήγησε μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Σε ένα καράβι από τη Βίβλο, 120 άτομα μπαίνουν στη θάλασσα για την Κύπρο. Στα χρόνια που ακολουθούν, οι μεταναστεύσεις είναι ένα φυσικό και τακτικό φαινόμενο. Το 1510 επίσης, ο ιερέας Χάννας από το Ταρτίγκ μετακόμισε επίσης στην Κύπρο με την οικογένειά του. Ήταν άνθρωπος με μεγάλες αρετές. Βοηθούσε πολύ την κοινότητά του, αντιγράφοντας λειτουργικά βιβλία, διδάσκοντας τα παιδιά και διευθετώντας συγκρούσεις. Οι Έλληνες του έδωσαν το ψευδώνυμο Κρουκλία, λόγω του μπλε αξεσουάρ που φορούσε στο κεφάλι του. Συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις μαζί τους και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Επειδή όμως τον ζήλευαν οι συμπατριώτες του, υπέστη πολλούς διωγμούς. Ο γιος του,
Ο ιερέας Ιουσούφ και ο διάκονος Ηλίας, που ήταν η διάδοχή του, ήταν επίσης γνωστοί για την αντιγραφή λειτουργικών βιβλίων, αλλά και άλλες αξιέπαινες πράξεις. Ο ιερέας Λουκάς, γιος του Πέτρου από το Ταρτίγκ, ήταν επίσης μαζί τους. Έχτισε μια ωραία εκκλησία στο όνομα του Λουκά του Ευαγγελιστή, στο χωριό Κλεπίνη. Ομοίως, ο ιερέας Ζαχαρίας έχτισε την εκκλησία του Αγίου Μάμα στο χωριό Μετόχη. Ο Χατζή Μιχαήλ από το Λέχφετ, πατέρας του επισκόπου Γκάμπριελ Ιπν Αλ-Κιλάι, εγκαταστάθηκε επίσης στο χωριό Τάλα και πρόσθεσε ένα ναό στην εκκλησία της Παναγίας, του οποίου έδωσε το όνομα του μεγάλου Μαρ Άμπτα. Αλλά τα χρόνια της Βενετσιάνικης κυριαρχίας προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους Μαρονίτες της Κύπρου, πρώτον εξαιτίας της επιδημίας των ακρίδων που κατέστρεφαν τις φυτίες, αλλά και λόγω των Βενετών ηγεμόνων, οι οποίοι, αν και χριστιανοί, βασάνιζαν συχνά τους ομόθρησκούς τους, όπως μας πληροφορεί ο Τουάιχη. Έτσι, πολλοί από τους Μαρονίτες, οι οποίοι πήγαν στην Κύπρο για μια καλύτερη μοίρα, επιστρέφουν στη Συρία. Ενημερώνουν τον Πατριάρχη, ο οποίος, σε αλληλογραφία στον Πάπα Λέων της Ρώμης, του ζητούν να μεσολαβήσει στον Λεωνάρντο, τον δόγη της Βενετίας, ώστε να λυπηθούν τους Μαρονίτες που βρίσκονται υπό βενετική εξουσία. Σε πολιτιστικό επίπεδο, η αραβική γλώσσα και πιθανότατα τα συριακά διδάσκονταν στην Κύπρο από το 1510. Ωστόσο, η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας ήταν πάντοτε τα συριακά. Η πρακτική των αραβικών ήταν τόσο διαδεδομένη στο χωριό Μετόχη, που το 1571, απλώς το Μετόχη, εντάξει, οι Οθωμανοί δεν πείραξαν το χωριό λόγω της αραβικής καταγωγής του αρχηγού τους Μουσταφά Πασά. Ο Τούρκος διοικητής Μουσταφά Πασάς έβλεπε ευνοϊκά τους Μαρονίτες, καθώς ήταν και αυτός αραβικής καταγωγής. Τους προσέφερε ως δώρο το χωριό Μετόχη, αλλά δεν το δέχτηκαν. Τους προσέφερε επίσης την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην πύλη Πάφου στη Λευκοσία. Εδώ βλέπετε την επιστολή του Μουσταφά Πασά, ο οποίος δίνει ως δώρο, λόγω της μαρονίτικης καταγωγής του, δίνει ως δώρο στους Μαρονίτες την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού εδώ στην Λευκοσία. Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού είναι μια μεγάλη ιστορία. Υπήρχε διαμάχη με τους Φραγκισκανούς μισιονάριους. Το 17ο αιώνα, ο επίσκοπος Βέσπας βλέπει την εκκλησία σε μια από τις περιηγήσεις του στις Αποστολές. Εκείνο τον καιρό, η εκκλησία κατοικόταν από τον Ντόν Κασπάρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος Μαρονίτης ιερέας, ο οποίος ήταν ο απόφυτος του Κολεγίου της Ρώμης. Γράφει στους ανώτερους του Βέσπα ότι η εν λόγω εκκλησία θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από τους καθολικούς μισιονάριους, εφόσον δεν υπάρχουν πολλοί Μαρονίτες στη Λευκοσία. Παίρνουν έγκριση από τον Μαρονίτη Πατριάρχη, δηλαδή οι Φραγκισκανοί, παρά τις αντιδράσεις των Μαρονιτών ιερέων στην Κύπρο και παραχωρούν την εκκλησία στους καθολικούς με την προϋπόθεση ότι οι Μαρονίτες θα την χρησιμοποιούσαν για ορισμένες θείες λειτουργίες. Τώρα, για την Οθωμανική περίοδο, η οποία ξεκινά το 1571. Όλοι οι Μαρονίτες, κατά την Οθωμανική περίοδο, όλοι οι κάτοικοι, συγκεντρώνονται ανά θρησκεία και εθνικότητα και ζουν στις πόλεις και στα χωριά γύρω από τους αντίστοιχους τόπους λατρείας τους, εκκλησίες και τζαμιά σε ξεχωριστές συνοικίες σε γειτονιές. Οι Μαρονίτες, ως μικρή κοινότητα, ζουν στα χωριά, σε αγροτικούς οικισμούς στο βορρά. Ζουν σε ελληνικό περιβάλλον, μακριά από τον Πατριάρχη και τον Επίσκοπό τους, που κατοικούν στο όρος Λίβανος. Ως εκ τούτου, υποστηρίζονται εν μέρη και εξυπηρετούνται από τους Φραγκισκανούς Ιεραπόστολους ως καθολικοί. Επιστρέφουμε στο χάρτη του Νταντίνη.
Η πρώτη ιστορική μαρτυρία για την παρουσία των Μαρονιτών στην Κύπρο λίγο μετά την Οθωμανική κατάκτηση παρέχεται το 1572 από τον Στέφανο Λουζινιάν, ο οποίος μας ενημερώνει ότι οι Μαρονίτες ζουν σε 30 χωριά και διαθέτουν ένα μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Ατσάλου που βρίσκεται στα βόρεια, στα βουνά. Ωστόσο, ο Στέφανος Λουζινιάν δεν μας δίνει το όνομα του κάθε χωριού. Το όνομα του κάθε χωριού το μαρτυρά ο Γιρόλαμο Ταντίνη όταν επισκέπτεται τη Λευκωσία. Όπως μαρτυρά ο Ταντίνη, λίγοι Μαρονίτες ζουν στη Λευκωσία, όπου διαθέτουν μια εκκλησία σε κακή κατάσταση, χωρίς ρούχα, κυροπήγια ή δισκοπότηρα. Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν σε αγροτικές περιοχές, αποτελούμενες από 19 χωριά και συγκεκριμένα βλέπουμε το Μετόχι, το Φλουδί, την Αγία Μαρίνα, τον Ασώματον, την Καμπυλή, την Καρπάσα, τον Κορμακίτη, την Τριμηθία, το Κάζα Πιφάνη, το Βουνό, Τσίπο, Γέρι κοντά στην Κυθρέα, η Χρυσίδα, το Κεφαλόβρυσο, η Κάτω Χρυσίδα, Ατσάλου. Εκεί μοιράζονται τις τελετουργίες με ολόκληρο το έθνος τους που ζουν κάτω από τον ίδιο Πατριάρχη. Θεία Λειτουργία γιορτάζεται κάθε μέρα στις Παιδιάδες και σε κάθε γιορτή στα χωριά του βουνού, εκτός από την περίπτωση που οι ιερείς έχουν τα δικά τους καθήκοντα και τις ανησυχίες τους. Αυτό το έθνος συνήθως, λέει ο Ταντίνη, είχε έναν επίσκοπο σε εκείνον τον τόπο, αλλά πέθανε και δεν έχουν ακόμα εκλέξει άλλο. Ο Ταντίνη φυσικά μιλά για αυτό που έμαθε μιλώντας με ντόπιους εμπόρους. Δεν επισκέφτηκε ο ίδιος τα χωριά. Τα ονόματα όμως των χωριών που μας παρέχει είναι πολύτιμα. Μαρτυρία για τις εκκλησίες και τα χωριά των Μαρονιτών κατά την Οθωμανική περίοδο βρίσκουμε και στο βιβλίο των βαφτίσεων της Μαρονιτικής Εκκλησίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν 10 αναφορές στην Εκκλησία της Παναγίας στην Κυθρέα, στην Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κεφαλόβρυσο, στον Άγιο Ρωμανό, στην Εκκλησία του Αποστόλου Λουκά στην Κλεπίνη, στην Εκκλησία της Παναγίας στην Κλεπίνη, στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Καρπάσα, στην Εκκλησία του Ασωμάτου, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Κορμακίτη, 664 αναφορές, στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκωσία, 72 αναφορές, στην Εκκλησία της Παναγίας του Μαρκίν, στον προφήτη Ηλία, στην Τριμηθία, στην Εκκλησία της Καμπυλής και στο μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου. Ποιες όμως είναι αυτές οι κοινωνικές τάξεις που υπήρχαν κατά την Οθωμανική περίοδο? Όπως έχουμε πει, υπήρχαν δύο κοινωνικές τάξεις Μαρονιτών εκείνη την εποχή. Η πρώτη κοινωνική τάξη είναι οι πλούσιοι Μαρονίτες γεωκτήμονες, κυρίως της περιοχής της Κυθρέας, ενώ η δεύτερη κοινωνική τάξη είναι αυτή που ασχολείται με τα χειρονακτικά επαγγέλματα, γεωργοί, πελεκάνοι κλπ. Αυτοί οι πλούσιοι γεωκτήμονες προτιμούν να παντρεύουν τις κόρες τους μεγάλους έμπορους, οι οποίοι ζουν στη Λάρνακα. Αυτοί οι έμποροι έχουν σημαντική περιουσία στην Κυθρέα. Μπορούμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να μας πει για την πρώτη αναφορά πάνω. Πέτρο, ίσως μπορείς να μας πεις τι είναι το πρώτο εδώ. Το βιβλίο του Ντομένικο Τζάουνα. Του Σεβαλιέ Ντομένικο Τζάουνα. Ο οποίος ήταν... Ο οποίος ανηφέρθηκε να αναρωτήσει σαν τη Στυφέα, του Βόρειου Σιμών Δεπιχέτς. Ο οποίος πιστεύω ότι καταγόταν από το Λίβανο. Ήταν ενηθέρθηκε την αδελφή του Πέτρου Τσάρκα, ο οποίος κι αυτός καταγόταν από το Λίβανο. Και καταλαβαίνουμε ότι η μετακίνηση πληθυσμών από το Λίβανο στην Κύπρο ήταν συνεχής και την περίοδο της Ιπποκρατίας και φαίνεται ότι ασχολούνταν με εμπορικές δραστηριότητες. Ας μην ξεχνούμε ότι η Κυθρέα ήταν το εμπορικό κέντρο της Κύπρου, λόγω των νερόμηλων, οι οποίοι με τους οποίους επαρήγαγαν το
αφορμή. Όταν, όταν κάποτε υπήρχε μια επανάσταση στην Κύπρο, οι επαναστάτες κατέλαβαν την Ιθρέα για να δημιουργήσουν, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην τοπική κυβέρνηση. Και η Μαρονίτικη Εκκλησία της Παναγίας στην Ιθρέα ήταν, σύμφωνα με τα γαλλικά κείμενα, η πιο πλούσια εκκλησία της Κύπρου. Αλλά αυτή το 1624 κατελήφθη από τους Ορθόδοξους, οι οποίοι είχαν μια πολύ έξυπνη πολιτική να παίρνουν τις εκκλησίες των Μαρονιτών, να παίρνουν και αυτή η εκκλησία δόθηκε πίσω, αλλά χωρίς τα κτήματα της. Και μετά την πήραν το 1756. Εκείνο είναι μια άλλη ιστορία. Ευχαριστούμε, Πέτρο, για, για τη γνώση. Μη με ρωτήσετε το μικρό κοινό. Μη με ρωτήσετε το γάμο. Ο γάμος θα πω την κοπέλα του Μιθέα με την Λάτακα. Οι ερωτήσεις να τις αφήσουμε στο τέλος, παρακαλώ, για να μην διακόψουμε την, για να προχωρούμε με τη διάλεξη. Στο τέλος, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να το κάνει. Το λοιπόν, απλώς για να συντομεύουμε, μπορούμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά Γάλλους της Κυθρέας, Γάλλους έμπορους που νυφευμένους με Μαρονίτισσες. Ο Ερή Μαρστάν, έμπορος παντρεμένος με Μαρονίτισσα από την Κύπρο. Οι δύο αδερφές της γυναίκας του είναι επίσης παντρεμένος με τους Γκρεγκουάρ και τον Ζάουνα. Έχει περισσότερες από 20.000 λίρες από τη γυναίκα του. Ο Γκρεγκουάρ και ο Γκαρνιέ και οι δύο από τη Μασσαλία. Ο πρώτος είναι παντρεμένος με Μαρονίτισσα από τη χώρα. Ντομινίκ Ζάουνα είναι από την Πίνια της Νίκαιας και πάντα ήταν από την προστασία της Γαλλίας. Είναι ένας πολύ ζωντανός και σκληρός διαπραγματευτής. Διαπραγματεύεται πολύ με τους Τούρκους. Κανείς δεν μπορεί να πει αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Είναι περίπου 35 ετών και είναι παντρεμένος με μια Μαρονίτισσα της χώρας, από την οποία έχει αποκτήσει πέραν από 25.000 λίρες. Ο Ζαν Τομάς Φορνέτσι είναι ο γιος του πρώτου δραγωμάνου της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένας άντρας περίπου 30 ετών, παντρεμένος με Μαρονίτισσα της χώρας. Μιλάει τουρκικά, ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά. Έχουν σημαντική περιουσία στην Κυθρέα αυτοί οι έμποροι και άλλοι, το οποίο μας μιλούν πάνω στα γαλλικά διπλωματικά αρχεία, ότι πάνω στο θέμα των φυτείων μεταξιού, των οποίων, τα οποία οι έμποροι έχουν εδώ, αυτά είναι, κύριέ μου, ό,τι έχω μάθει. Αυτό είναι το report του François Luce προς τον Μινιστέρ, προς τον Paul Chartrand, πάνω σε αυτά που συνέβαιναν στην Κυθρέα. Υπάρχουν ορισμένοι παντρεμένοι έμποροι που έχουν περιουσία από τις γυναίκες τους και άλλοι οι οποίοι την έχουν αγοράσει. Ο κύριος Ερή Μαρστάν έχει περιουσία στα Λιβάδια, που είναι περίπου 2.000 λίρες, 2.000 pounds μεταξιού, και στην Κυθρέα μαζί με τον Σερ Αλεξάνδρ Γκρεγκουάρ. Και ο Σερ Γκρεγκουάρ έχει επίσης δικά του, και ο Σερ Ντομινίκ Ζάουνα έχει ακόμα 3 κήπους που κάνουν περίπου 2.055 pounds μεταξιού. Τόσο οι Γάλλοι όσο και το γαλλικό προξενείο της Λάρνακας μεσολαβούν πολλές φορές για τους Μαρονίτες, τόσο όταν πρόκειται για αρπαγή εκκλησιών, όσο και για άλλες αδικίες που μπορεί να γίνονται σε αυτούς. Προχωρούμε για να δούμε τους δείχτες που, με βάση την έρευνα την οποία εδιεξήγαγα, που επηρεάζουν τη ζωή των Μαρονιτών και κατά συνέχεια το πώς παρουσιάζονται οι εικόνες τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής όλων των κατοίκων συμπεριλαμβανομένων και των Μαρονιτών μέχρι το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Πέραν από τα τυποποιημένα και χιλιοϋπωμένα τα της Ορθόδοξου Εκκλησίας, ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ενισχύθηκε από το 1754, όταν σύμφωνα με ένα αυτοκρατορικό διάταγμα Χατ η Χαμουγιούν, η Εκκλησία απέκτησε πολιτική και θρησκευτική εξουσία σε όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των θρησκευτικών ομάδων.
Η Εκκλησία είχε επίσης το δικαίωμα να απευθύνεται απευθείας στην κεντρική διοίκηση του Οθωμανικού κράτους για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των υφισταμένων της. Μια από τις κύριες αρμοδιότητες της Εκκλησίας ήταν η κατανομή, η ίσπραξη και η επιβολή φόρων στο κράτος. Αυτό το δικαίωμα τελειώνει το 1856 όταν ο Σουλτάνος συνενεί στην κατανομή ίσων δικαιωμάτων και ισότιμου καθεστώτος σε όλους τους πολίτες. Τα τυποποιημένα και χιλιοϋπομένα περί του Δραγωμάνου πολλές φορές είναι ελληνικής καταγωγής, έχει σημαντική εξουσία και συνεργάζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία για τη συλλογή φόρων από τους χριστιανούς του νησιού για λογαριασμό των Οθωμανών. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποκλεί τους Έλληνες από την κατάληψη αυτής της θέσης. Η βοήθεια του Δραγωμάνου στην Κύπρο και οποιοδήποτε άλλου κυβερνητικού αξιωματούχου, φυσικά, αποκτάται με την καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, κυρίως από τους Γάλλους προς βοήθεια των Μαρονιτών. Όμως, πέραν από αυτούς τους δείχτες, με βάση την έρευνα που έχω διεξάγει, οι πιο ψηλοί δείχτες της έρευνας είναι οι πιο κάτω. Όλα τα χωριά ζουν σε κακές συνθήκες υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων και των επιδημιών των ακρίδων που επηρεάζουν τόσο τις φυτίες όσο και τα ζώα. Ταυτόχρονα, η κακή παραγωγή στις καλλιέργειες σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία οδηγεί σε πείνα και ακραία φτώχεια. Η ευαισθησία στις επιδημίες είναι υψηλή, ιδιαίτερα στα χωριά. Η πιο κοινή ασθένεια του πληθυσμού ήταν η πανόλη. Μια επιδημία κατέστρεψε το νησί το 1678, το 1686, το 1692, το 1693, σκοτώνοντας το 1/3 του πληθυσμού. Ο Ντόν Πάολο Μπρουνόνι επιβεβαιώνει: η πανούκλα που εκδηλώθηκε στο τέλος της Σαρακοστής σε κάποιο τμήμα του νησιού έβαλε όλους τους κατοίκους σε επιφυλακή. Υπήρχε επίσης πείνα, όπως επιβεβαιώνει ο Τζοβάνι Μπατίστα Ντατότι το 1650. Η μεγάλη θνησιμότητα ανθρώπων και ζώων που παρατηρήθηκε στα ορεινά χωριά της Κύπρου ανησυχούσε επίσης τον πρόξενο, καθώς οφείλεται στην έλλειψη πόρων. Στις 10 Ιουλίου το 1696, ο Γάλλος πρόξενος Φρανσουαλούς ενημερώνει τον υπουργό Πον Σαρτράν ότι εισήλθαν σε ένα δεύτερο χρόνο πείνας, όπου τα πράγματα όλο και περισσότερο επιδεινώνονταν καθημερινά. Το 1838, ο Ντόν Πάολο Μπρουνόνι μαρτυρεί για τον λοιμό που υπάρχει στο νησί και ως εκ τούτου πολλοί κάτοικοι μεταναστεύουν. Σύντομα η Κύπρος θα είναι ένα έρημο νησί. Ο δεύτερος δείχτης έχει να κάνει με τους Μαρονίτες, οι οποίοι ζουν κοντά στον ελληνικό και μουσουλμανικό πληθυσμό. Στην έκθεσή του, ο Γιρόλαμο Ταντίνι αναφέρεται στους Μαρονίτες πως έχουν 1 έως 3 ενορίες με έναν ή περισσότερους ιερείς σε κάθε χωριό. Στο Μετόχι έχουν 8 εκκλησίες. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι Μαρονίτες ζουν στα ίδια χωριά με τον ελληνικό ή μουσουλμανικό πληθυσμό, αλλά σε διαφορετικές συνοικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συνοικίες των Μαρονιτών κυριαρχούν, αλλά το γεγονός ότι ζουν δίπλα τους υποδηλώνει τη διείσδυση και την επίδραση των πολιτισμών. Αυτή η διείσδυση και η επίδραση των πολιτισμών είναι προφανής εξετάζοντας τις θρησκευτικές τους εικόνες, ειδικά στην περιοχή της Κυθρέας. Οι Μαρονίτες μοιράζονται τους ίδιους ζωγράφους, καλλιτεχνικές τάσεις και επιδράσεις, κυρίως με τους Ορθόδοξους γείτονές τους. Άλλος δείχτης. Η εγκύτητα και η άγνοια μερικές φορές δημιουργούν και επιδεινώνουν προβλήματα. Οι Μαρονίτες δεν ακούν κηρύγματα, εκτός και όταν υπάρχει επίσκεψη του Επισκόπου, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια, καθώς ο Επίσκοπος δεν κατοικεί στην Κύπρο. Λόγω της έλλειψης ιερέων, πολλοί Καθολικοί πέρασαν στην Ορθοδοξία, καθώς δεν είχαν κανένα ιερέα να τους χορηγήσει τα ιερά μυστήρια. Άλλοι, από άγνοια, έγιναν Τούρκοι. Αυτό υποδηλώνει την αλληλεπίδραση των θρησκειών και των πολιτισμών. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει το πρόβλημα της έλλειψης ιερέων. Μέχρι το 1647, οι Μαρονίτες είναι 800 ψυχές διασκορπισμένες σε 10 χωριά. Έχουν 12 ιερείς διασκορπισμένους σε 6 χωριά
δύο εκ των οποίων έχουν τέσσερις ιερείς ο καθένας. Αυτά τα λέει ο Νταντίνη. Τα υπόλοιπα τέσσερα χωριά παραμένουν χωρίς ιερείς που δεν επιθυμούν να πηγαίνουν εκεί λόγω της μεγάλης φτώχειας. Δεν έχουν τα απαραίτητα αγαθά για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, αλλά και λόγω του Πασά. Είναι πιθανόν ότι τα τέσσερα αυτά χωριά που δεν εξυπηρετούνται είναι αυτά που βρίσκονται στην οροσειρά στην περιοχή της Κυθρέας. Το λοιπόν, άλλος δείχτης. Ο χώρος και η εγκυήτητα ευκολύνουν τις μεταστροφές. Το 1625 ο Πατριάρχης Ντουάιχη καταγράφει ότι ο πατέρας Γέργιες, ένας Μαρονίτης από το χωριό Κυθρέα, γίνεται Ορθόδοξος, παραδίδοντας την Εκκλησία της Παναγίας στους Έλληνες. Ο επίσκοπος Μαρόνιο, μετά από πολλές προσπάθειες, επιτυγχάνει και εξασφαλίζει εντολή του Σουλτάνου να επιστρέψει την Εκκλησία στους Μαρονίτες το 1641. Ο χώρος και η εγκύτητα ευνοούν τους μειχτούς γάμους. Άλλος δείχτης. Μια επιστολή σχετικά με τις ιεραποστολές στην Κύπρο από τον Γάλλο πρόξενο Αντρέ Ντε Σεντ Αμάντ, ο οποίος ήταν επίσης παντρεμένος με Μαρονίτισσα, που χρονολογείται στο 1685, που συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Κυθρέα μαζί με άλλους κατοίκους, επιβεβαιώνει την ευνοϊκή μεταχείριση και τους μειχτούς γάμους. Αυτή η επιστολή παρέχει στοιχεία σχετικά με τους 11 μαρονίτικους οικισμούς της εποχής και το πρόβλημα των μειχτών γάμων. Πολλές ελεύθερες γυναίκες μαρονίτισσες βρίσκονται στα πρόθυρα να παντρευτούν Τούρκους, αν δεν ήταν για τις καθολικές ιεραποστολές. Το έγγραφο αυτό υπογράφεται στα ελληνικά, ιταλικά, αραβικά και γκαρσούνι. Και πάλι, το 1776, ακόμα ένα παράδειγμα, μια επιστολή στην προπαγάνδα από τον πατέρα Πολύκαρπο μας παρέχει πληροφορίες για την επίδραση των πολιτισμών. Οι Μαρονίτες, λόγω θρησκείας, υπόκεινται στους κανόνες της Ρώμης. Είναι αδύνατο να διαζευθούν. Αλλά ενώ αναμειγνύονται με τους γείτονες Έλληνες, ξαναπαντρεύονται. Ο γιος του Μαρονίτη ιερέα Ηλία από την Κυθρέα έδιωξε τη Μαρονίτισσα σύζυγό του, έγινε σχισματικός Έλληνας και θέλει να παντρευτεί μια άλλη Ελληνίδα. Αυτό υπογραμμίζει το ζήτημα της απαγόρευσης από πομπής και του νέου γάμου στις καθολικές εκκλησίες, ενώ οι Έλληνες είναι ανεχτικοί σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την εγκαταλελειμμένη σύζυγό του, η οποία, επηρεασμένη από τους Έλληνες που θέλουν να την κάνουν Ορθόδοξη, ώστε να ξαναπαντρευτεί με κάποιον από το δικό τους δόγμα. Λίγα χρόνια πριν, ο ιερέας Ηλίας της Κυθρέας είδε την κόρη του παντρεμένη με έναν Τούρκο. Νιώθοντας ντροπή για την οικογένειά του, πουλά την περιουσία του και φεύγει σε άλλο τόπο. Άλλος δείχτης. Ο Μαρονίτης επίσκοπος δεν μένει στο νησί. Οι Μαρονίτες δεν έχουν πνευματική καθοδήγηση, καθώς ο επίσκοπός τους, αν και διορισμένος, δεν είναι κάτοικος του νησιού. Γνωρίζουμε ότι το 1625 ο Μαρονίτης επίσκοπος κατοικούσε στο όρος Λίβανος. Σπάνια επισκεπτόταν τον ποιμνιό του, καθώς ο Πατριάρχης τον προσελάβανε σε άλλες δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, οι κάτοικοι δεν ακούν συχνά κηρύγματα, εκτός από τη σπάνια περίσταση, όταν επισκέπτεται ο επίσκοπος. Κατά την επίσκεψη, ο επίσκοπος συλλέγει τον οβολό από τους πιστούς. Ο αναλφαβητισμός των ιερέων και των ανθρώπων στους μακρινούς οικισμούς. Οι λίγοι υπάρχοντες ιερείς που υπηρετούν τα χωριά είναι αναλφάβητοι, ενώ οι εκκλησίες είναι φτωχές και ορισμένες φορές εντελώς ερυπωμένες. Στην ετήσια έκθεσή τους προς τους επαρχιακούς πατέρες το 1636, ο πατέρας Μισελ Ντε Ρένς εκπλήσεται από την αδιαφορία των Μαρονιτών προς τα θεία όταν επισκέπτεται τα χωριά τους. Κάνουν τις εκκλησίες τους σαν αγορές, όπου διασκεδάζουν, ενώ ο ιερέας είναι στο βωμό και τα παιδιά παίζουν σαν να είναι έξω. Ένα πολύ σημαντικό όμως γεγονός λαμβάνει χώρα για τους Μαρονίτες το 1735. Ο Γενικός Ηγούμενος του Λιβανικού Μαρονίτικου Τάγματος αποφασίζει να στείλει δύο μοναχούς στην Κύπρο για την ίδρυση σχολείου για παιδιά Μαρονιτών και πνευματική καθοδήγηση και προσανατολισμό.
Αλλά το 1736 ανοίγει ένα σχολείο και χτίζεται ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία στο Μετόχι για να φιλοξενήσει τους μοναχούς και έναν κοσμικό που είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια της περιουσίας του μοναστηριού. Οι μοναχοί είναι υπεύθυνοι για την εξομολόγηση των πιστών εκείνων που μιλούν αραβικά και γιορτάζουν μαζί τους τη Θεία Λειτουργία. Εκτός από τον αναλφαβητισμό τους, οι Μαρονίτες ιερείς αντιμετωπίζουν επίσης πρόσθετα προβλήματα, επειδή η θρησκευτική τους εξουσία αμφισβητείται από τις ελληνικές και μουσουλμανικές αρχές. Σε αλληλογραφία που αναφέρεται για τους μειχτούς γάμους, μια πλούσια οικογένεια Μαρονιτών, η οικογένεια της Νύφης έχει τον τίτλο «Χατζί», δηλαδή ότι έκανε το προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ, αυτή η οικογένεια είναι από την Κυθρέα, αποφασίζει να παντρέψει την κόρη τους με έναν Ναπολιτάνο. Στη συνέχεια αλλάζουν τη σκέψη τους και αποφασίζουν να την παντρέψουν με άλλον, κάποιον με κροατικό όνομα. Τα παραπάνω μαρτυρούν την τάση επίσης των λίγων πλούσιων Μαρονιτών ιδιοκτητών της Κυθρέας να παντρεύουν τις κόρες τους με ξένους παρά με ομοθρησκούς τους. Η δημιουργία του Μαρονιτικού Κολέγιου στη Ρώμη θεωρήθηκε ως απάντηση στην παρακμή του Μαρονιτικού Κλήρου. Σχεδόν όλα τα χωριά συμμετέχουν στις αποστολές σπουδαστών από το Βουνό, το Μετόχι, τη Λευκοσία, την Καρπάσα, την Κλεπίνη, τον Ασώματο, τον Κορμακίδη. Ωστόσο, μόνο το 1/3 από αυτούς επιστρέφει στην Κύπρο και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τους στο νησί. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα και έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του Μαρονίτικου Κλήρου που εκείνη, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν η πλήστη αναλφάβητη. Ακόμα ένας δείχτης. Οι γάμοι των Μαρονιτών ιερέων, η εμπλοκή τους στην καθημερινή ζωή. Τώρα μιλούμε για την Οθωμανική περίοδο. Ο Μαρονίτης ιερέας της Οθωμανικής περίοδου στην Κύπρο ασχολείται με τις καθημερινές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Τις περισσότερες φορές, ως παντρεμένος οικογενειάρχης, χωρίς σταθερό μισθό, ασχολείται με γεωργικές εργασίες για να συντηρεί την οικογένεια του. Είναι δύσκολο γι' αυτόν να συνδυάζει και τα δύο, δηλαδή το λειτουργήμα του ιερέα και την οικογενειακή ζωή. Σε έναν παράδειγμα που βρήκαμε στα αρχεία, ένας Μαρονίτης ιερέας εγκαταλείπει το χωριό του αφού παντρεύει την κόρη του. Τίθεται εδώ αναμφισβήτητα ζήτημα απόρριψης του λειτουργήματός του. Σε επιστολή του, ένας Αποστολικός Ιεραπόστολος κατηγορεί το 1822 έναν Μαρονίτη ιερέα από την Κύπρο ότι εγκατέλειψε το χωριό του αφού πάντρεψε την κόρη του και πάει στους Αγίους Τόπους σε ένα σπίτι κάποιου θείου του χωρίς να σκέφτεται τους κάτοικους του χωριού που υπηρετεί. Είναι η εποχή που υπάρχουν μόνο 4 μαρονίτικα χωριά που δεν μπορούν να γιορτάσουν τη Θεία Λειτουργία και να ακούσουν κηρύγματα εξαιτίας της έλλειψης ιερέων. Στα εγκαταλελειμμένα μαρονίτικα χωριά υπήρχαν επίσης κάτοικοι που μιλούσαν μόνο αραβικά και αυτός ο ιερέας που ονομαζόταν Don Giovanni Zamar ήταν ο μόνος που μπορούσε να τους βοηθήσει. Το παραπάνω παράδειγμα είναι επίσης ενδιαφέρον για τη σημασία της γλώσσας. Ορισμένοι κάτοικοι μαρονιτικών χωριών μιλούν μόνο αραβικά και οι ιερείς ενεργούν ως διαμεσολαβητές και μεταφραστές καθώς μιλούν τη γλώσσα τους. Ο τελευταίος δείχτης. Περιορισμένες θρησκευτικές υπηρεσίες σε απομονωμένα χωριά. Η Οθωμανική κατάκτηση βρίσκει τα μαρονίτικα χωριά χωρίς ιερείς για να τα υπηρετήσουν και αυτοί που υπάρχουν είναι αναλφάβητοι. Ο Γιρόλαμο Ταντίνη, ο οποίος επισκέπτεται το νησί, αναφέρεται αρχικά στην κατάσταση το 1596. Απαριθμεί 19 μαρονίτικα χωριά, 11 εκ των οποίων βρίσκονται σε αγροτικούς οικισμούς στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου, δηλαδή η Τριμηθία, Κάζα Πιφάνη, Βουνό, Τζίπο, Γέρι, κοντά στην Κυθρέα, Χρυσίδα, Κεφαλόβρισο, Πάνω Χρυσίδα, Ατσάλου, Κλεμπύριον και Επισκοπιά. Σε αυτά τα χωριά, Θεία Λειτουργία εορτάζεται μόνο στις γιορτές, εκτός όταν οι ιερείς έχουν τα δικά τους καθήκοντα και ανησυχίες. Στα χωριά της Πεδιάδας, στο Μετόχι, το Φλουδί, Σάντα Μαρίνα, Ασώματο, Καμπυλή, Καρπάσα, Κορμακίτης και Γάστρια, Θεία Λειτουργία γιορτάζεται σε καθημερινή βάση.
Ως αποτέλεσμα, πολλά μαρονίτικα χωριά παραμένουν για χρόνια χωρίς εξομολόγηση και θεία λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, στη Λευκωσία, οι Φραγκισκανοί που εκτελούν την αποστολή στα ελληνικά επισκέπτονται τα χωριά των Μαρονιτών στα βουνά, κηρύττουν και εξομολογούν τις ημέρες των γιορτών. Έχουν ακόμα και ένα μοναστήρι στο χωριό Μαρκίν, που χρησιμοποιούν για τις επισκέψεις τους στα απομακρυσμένα μαρονίτικα χωριά. Η Εκκλησία εξυπηρετείται από τους Μαρονίτες όταν λείπουν οι Ευρωπαίοι Ιεραπόστολοι. La Chiesa di Marchino, η Εκκλησία του Μαρκίνο, βρίσκεται στον κάμπο, στην περιοχή της Κερίνιας, κοντά στα χωριά των Μαρονιτών. Ο τόπος επιλέγεται από τον Λατίνο επίσκοπο Πιέτρο Βέσπα. Για την εξυπηρέτηση των ψυχών, ίδρυσα την Επισκοπική Εκκλησία με όλα τα είδη των αγαθών σε ένα χώρο που ονομάζεται Μαρκίν, όπου βρισκόμαστε περίπου ένα μίλι μακριά από τη γη των Καθολικών, που έχουν τόσο πολύ ανάγκη από τον Επίσκοπο και χρειαζόμαστε πολύ τόσο τον Επίσκοπο όσο και τους μοναχούς. Σε κάποια στιγμή, οι Τούρκοι κατάσχουν την Εκκλησία και τη μετατρέπουν σε στάβλο. Με την παρέμβαση του Τζοβάνι Μπατίστα Ντατότη, αγοράζεται πίσω με τη συμβολή των Μαρονιτών. Το μοναστήρι είναι πλούσιο στην καλλιέργεια φρούτων, σιταριού, κρυθαριού, ελιών και μεταξιού. Οι αγρότες Μαρονίτες συχνά συμβάλλουν στην παραγωγή και φροντίζουν την Εκκλησία όταν λείπουν οι Ιεραπόστολοι. Δύο εικόνες, τις οποίες θα σας δείξω λίγο πιο μετά, που τώρα φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Κορμακίτη, λέγεται ότι προέρχονται από την Εκκλησία του Μαρκίνου. Είναι η Παναγία της Αποκάλυψης, ζωγραφισμένη κατά το τυπικό των Φραγκισκανών. Σύμφωνα με την παράδοση, είναι το δώρο του Τζοβάνι Μπατίστα Ντατότη στους Μαρονίτες για να τους υπενθυμίσει την ιεραποστολή τους στο νησί. Όσον αφορά την εικονογραφία και σε σχέση με τους πιο πάνω δείχτες που ήδη είδαμε, φαίνεται ότι οι Μαρονίτες υιοθετούν το καλλιτεχνικό ιδίωμα που είναι αυτό της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα. Εδώ θα ήθελα να σας παραπέμψω στο βιβλίο «Οι θρησκευτικές εικόνες του Κορμακίτη», μια έκδοση που, είναι τώρα, που έγινε τώρα από την, με την ευγενή χορηγία της Αρχιεπισκοπής Μαρονιτών Κύπρου, η οποία μιλά για τις θρησκευτικές εικόνες του Κορμακίτη. Θα υπάρχει στην είσοδο για όσους θα ήθελαν να συνεισφέρουν, το ποσό θα πάει για τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα οι εικόνες αυτές ακολουθούν την τοπική κυπριακή παράδοση. Οι Μαρονίτες δεν έχουν δική τους εικονογραφική παράδοση, αλλά δανείζονται μορφές και τεχνικές από τις άλλες γειτονικές κοινότητες, κυρίως Ορθόδοξες. Συχνά χρησιμοποιούν διάσημους ζωγράφους της εποχής που χρησιμοποιούνται από τις άλλες κοινότητες. Αυτές οι παραδοσιακές εικόνες, όπως και στην εικόνα που βλέπουμε, ακολουθούν την τέχνη του πορτρέτσου. Η Μητέρα του Θεού, ο Χριστός και οι Άγιοι απεικονίζονται ως απομονωμένες, αυστηρές μορφές που επικοινωνούν με το θεατή. Οι μορφές αυτές, στις ιερατικές και άκαμπτες στάσεις τους, χρησιμοποιούνται στην καθημερινή λατρεία και εκπαίδευση των πιστών. Αυτή είναι η πιο παλιά εικόνα του Κορμακίτη, είναι η Παναγία Οδηγήτρια του 12ου αιώνα. Θεωρείται ότι είναι έργο του Θεόδωρου Αψευδή και πιθανότατα μία σταυροφορική εικόνα. Τον 18ο αιώνα, φημισμένοι μοναχοί αγιογράφοι εργάζονται για τις μαρονίτικες εικόνες του Κορμακίτη. Αυτοί οι μοναχοί προέρχονται κυρίως από την ξακουστή σχολή του Αγίου Ηρακλειδίου. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου από τον Κορμακίτη, που είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ αντιπροσωπευτική, καθώς υπογραμμίζει το έργο είτε του δασκάλου της σχολής Ιωαννίκιου, είτε του μαθητή του, μοναχού Φιλάρετου. Και προς απόδειξη αυτού, να δούμε έναν φρέσκο, το οποίο βρίσκεται, και αυτό το φρέσκο με τον Άγιο Γεώργιο, βρίσκεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Αρπερά, στην Τερσεφάνου,
ανήκει στον φυλάρετο της σχολής του Αγίου Ηρακλειδίου και μπορούμε να δούμε τις ομοιότητες με την μαρονίτικη εικόνα. Η μόνη εξαίρεση μέχρι και τον 18ο αιώνα είναι δύο πανομοιότυπες ζωγραφιές της γυναίκας της Αποκάλυψης από την Εκκλησία της Παναγίας του Μαρκίν. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτοί οι πίνακες δωρίστηκαν από Φραγκισκανούς Ιεραπόστολους ως μαρτυρία της παρουσίας τους στην περιοχή. Προς απόδειξη για του Φραγκισκανού μοντέλου, να σας δείξω κάτι που βρήκα στο Ινστιτούτο Στόρικο των Καπουτσίνων, που δείχνει το Φραγκισκανό μοντέλο της παρουσίας της Παναγίας. Όλα αλλάζουν από τον 19ο αιώνα και έπειτα, όταν η μαρονιτική εικονογραφία φαίνεται να υπόκειται σε δυτικές εικονογραφικές τάσεις στη θρησκευτική και αστική τέχνη. Ξεφεύγουμε πλέον από τις μικρές, αυστηρές, παραδοσιακές απεικονίσεις των Αγίων της Ερήμου. Μια Παναγία που κάποτε παρουσιαζόταν με μια στατική ιερατική εμφάνιση στο ρόλο της ως οδηγήτρια, μεταμορφώνεται τώρα σε μια καθημερινή σύζυγο με το νεογέννητο παιδί στη μητρική αγκαλιά της, προσκαλώντας τους πιστούς. Ταυτόχρονα, το τοπίο παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη σύνθεση. Φυσικά, κατά τον 19ο αιώνα, δεν λείπουν οι μορφές Αγίων της Μαρονιτικής Εκκλησίας, ζωγραφισμένες κατά τον δυτικό τρόπο. Αυτή η εικόνα είναι μέρος 6 μεγάλων πινάκων πινελάδης σε καμβά που βρίσκονται στον Κορμακίτη και που μαρτυρούν τα παραπάνω. Και οι 6 αυτοί πίνακες παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με ίδια χρονολόγηση και προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο, πιθανότατα εκτός Κύπρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν στους προηγούμενους αιώνες, δηλαδή αυγοτέμπερα σε ξύλο και γκέσο σε καμβά, αντικαθίστανται από ελαιογραφίες και χρωμολιθογραφίες από τον 19ο αιώνα. Εδώ βλέπουμε μια χρωμολιθογραφία του 19ου αιώνα που βρίσκεται στον Κορμακίτη, που δείχνει το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου. Οι χρωμολιθογραφίες ενθαρρύνονται από την άφιξη των Λατίνων των Ιεραποστόλων κατά τον 19ο αιώνα, όπου εισάγονται μαζικά από τους Ιεραπόστολους και οι τοπικοί χριστιανοί ενθαρρύνονται να διακοσμήσουν με αυτές τα σπίτια και τις εκκλησίες τους. Σας ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, δυστυχώς δεν παρέχει το σύστημα ασύρματων μικρόφωνο. Έτσι, όσοι μπορούν να τις ερωτήσεις, να ανεβάσουν λίγο το volume τους ψηλά για να ακούν τις ερωτήσεις. Να παρακαλέσω μόνο να μην είναι στη διάλεξη, πάνω στη διάλεξη. Να είναι ερώτηση, σύντομη τοποθέτηση, αν υπάρχει βέβαια. Αλλά για να δώσουμε χρόνο σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις να το πράξουν. Ευχαριστώ. Αρχίζω πρώτα. Μαρία τελευταίως εγκατέλειψε μια εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στην Πράσινη Γραμμή. Βρήκε τίποτε στοιχεία για αυτήν την εκκλησία, διότι η Νάζα Παταπίου μας λέει να αμφισβήτητα ήταν επισκοπική έδρα του Μαρονίτη Επισκόπου. Είπες τίποτε στοιχεία? Βασικά, εγώ μπορώ να σας μιλήσω για την Οθωμανική περίοδο, γιατί η διδακτορική μου διατριβή είναι πάνω στην Οθωμανική περίοδο. Ένα λεπτό να βρω και τις σημειώσεις μου. Στις σημειώσεις από το αρχείο των Καπουτσίνων βλέπουμε ότι το 1637 ο πατέρας Πιέρ ντε Γκουιντσάν γράφει μια επιστολή από τη Λευκοσία στον πατέρα Ραφαέλ που μιλά για την αγορά κάποιας εκκλησίας στη Λευκοσία για 70 λίρες από έναν Τούρκο και λέει ότι από την ημέρα της άφιξής μας
Πήραμε μια εκκλησία από τα χέρια ενός Τούρκου που ήθελε πάρα πολύ να την αποχωριστεί, λέει, ώστε να μας τη δώσει. Επειδή εκεί, λέει, έβαζε τις καμήλες του, αλλά όλες αυτές οι καμήλες πέθαναν τον ίδιο χρόνο και καθώς ήταν στα χωράφια, τον εκαταδίωκε ο προστάτης Άγιος αυτής της εκκλησίας και τον απειλούσε αυτόν και την ολόκληρη την οικογένειά του με θάνατο. Και έτσι προτίμησε να πωλήσει αυτήν την εκκλησία στους Καπουτσίνους και από ό,τι φαίνεται αυτή η εκκλησία είναι η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου. Το θέμα όμως επίσης πάνω στην εκκλησία του Αγίου Ιακώβου ήταν ότι η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου ήταν η εκκλησία η οποία ένωνε στην αρχή της Οθωμανικής περίοδου όλους χριστιανούς και μουσουλμάνους, οι οποίοι επήγαιναν, λέει, να ζητήσουν την βοήθεια του Αγίου Ιάκωβου του Πέρση, ο οποίος εθεράπευε ασθένειες του αυτιού. Και ο Καπουτσίνος Τζουζέπε Μαρία Ντεμπόρκε το 1662 παρέχει μαρτυρία, τα οποία λέει ότι υπήρχαν Έλληνες και Καθολικοί οι οποίοι επισκέπτονταν την εκκλησία. Η εκκλησία αυτή, λέει το ξεκάθαρα, είναι αυτή του Αγίου Ιακώβου του Πέρση, στην οποία εκκλησία υπήρχε μια παγιά εικόνα του Αγίου Ιακώβου, η οποία ήταν ζωγραφισμένη πάνω στον τοίχο και την, it was venerated, την, ναι, και οι Έλληνες και οι Τούρκοι για τον πόνο του αυτιού. Έφερναν στην εκκλησία, λέει, τα παιδιά τους, τα οποία υπέφεραν, έβαζαν λίγο βαμβάκι μέσα στην λάμπα, λέει, και το έβαζαν στα παιδιά τους για να θεραπευτούν από τον πόνο του αυτιού. Μετά τους Καπουτσίνους, σε ποιον περίληπτε την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου? Δεν έχουμε, αλλά δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο στο αρχείο των Καπουτσίνων πάνω σε αυτή την εκκλησία. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Ναι, Μιχάλη. Τα συγχαρητήρια μου, ήταν πολύ ενημερωτική και πολλά μεγάλη σημασία η διάλεξη σου. Θα σε μάθω συγχαρητήρια και ελπίζω να συνεχίσεις την έρευνα σου πάνω στην ιστορία των πάνω του άλλου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια αναφορά που έκανα σε δύο-τρεις φορές, που είπες για τη γλώσσα που μιλούσαν τα χωριά τότε, είπατε για το μετόχινο και μιλούσαν στην αραβικά, και άλλα χωριά που δεν ήξεραν ελληνικά οι κάτοικοι και οι ιερείς έκαναν τους μεταφραστές εκείνες την εποχή. Είχες τίποτε, στη διάρκεια της έρευνας σου, μήπως είπες τίποτε σε ποια χρονική περίοδο θα αναπομείναν τα χωριά μας, έχουν χάσει την αραβική γλώσσα και γίναν ελληνόφωνοι, ενώ στο Κορμαχίδι διατήρησαν τη γλώσσα που είχαν φέρει μαζί τους. Βασικά υπάρχουν άλλα αρχεία τα οποία πρέπει να ερευνηθούν για αυτό το θέμα. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον επίσκοπο του Άχη, μετέπειτα Πατριάρχη, είναι ότι από το 1510, όταν γίνονται μεταναστεύσεις των Μαρονιτών από τον Λίβανο στο Μετόχιν, μιλούν αραβικά και επίσης υπάρχουν τα Συριακά, τα οποία είναι στο κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Όσον αφορά τώρα για τα άλλα χωριά, δεν έχω ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Δεν ξέρω, Σαγίδ, να θέλετε. Χρειαζόμαστε σε αυτό το σημείο περισσότερες και πιο βαθιές έρευνες. Αλλά εγώ είμαι, γιατί έκαμε λίγο μια μικρή προσπάθεια, δεν είναι το θέμα μου, ότι από το Ισλάμ, από ακριβώς το Ισλάμ, σημαίνει 610, πολλές κοινότητες από την Συρία, Μέση Ανατολή, ξεκίνησαν να ψάχνουν στην Κύπρο έναν καταφύγιο. Και ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν μόνο 2-3 κοινότητες, ήταν πολλές, 10-12. Πλεστούρια, Ιακωβίτες. Και τι συνέβη και τότε. Οι κοινότητες με την
Σύρο-αραμαϊκή παράδοση σαν οι Μαρονίτες, οι Νεστοριανοί, οι Ακοφίτες ιδιαίτερα. Η γλώσσα μας ήταν τα Συριακά. Δεν είχαμε τα αραβικά πρώτα, η πρώτη φάση. Μετά το Ισλάμ, σιγά σιγά, κάναμε αυτό το ταξίδι προς την αραβική γλώσσα και αυτό δείχνεται στα αντίγραφα που εγώ προσωπικά έκανα έρευνες στα λειτουργικά αντίγραφα. Και είδα με τον 14-15 αιώνα αυτή την αραβική που ξεκίνησε. Αυτό σημαίνει, στην ίσως υπόθεση, ότι σε αυτή την περίοδο ξεκινήσαμε τα αραβικά, αλλά πάντα με τα συριακά, πάντα. Με έναν τρόπο ότι οι λειτουργίες ήταν 100% συριακά, δεν είχαμε αραβικά. Και σιγά σιγά η γλώσσα άλλαξε, γιατί με έναν ποιμαντικό λόγο και λογικό λόγο, γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει. Και στην Κύπρο το ίδιο φαινόμενο έγινε, όπως στην Συρία και στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη. Γιατί εδώ η γλώσσα σιγά σιγά από τα Σύρο-Αραμαϊκά έγινε ελληνικά, κρατώντας τα αραβικά σε μερικά χωριά, ιδιαίτερα εκείνοι που ήρθαν οι τελευταίοι από τον Λίβανο προς, όπως το χωριό του Μετόχη. Εντάξει, αλλά είμαστε στην αρχή, είναι προσπάθειες, δεν έχει μια έτσι καθαρή απάντηση. Αλλά μάλιστα the passage έγινε το πέρασμα σιγά σιγά. Εγώ έχω δύο-τρία σημεία, δεν ξέρω αν μετά ίσως θα υπάρχουν τώρα, μετά ή τώρα μπορώ να. Ευχαριστώ, Μαρία. Έχω τρία πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτα, η ιστορία πάντα, όχι μόνο η ιστορία και σήμερα ξέρετε πολύ καλά, και η φιλολογία και η φιλοσοφία και κάθε θέμα πρέπει να είναι να του πει studied, να μελετηθεί στο πλαίσιο του. Ας πούμε, εσύ μίλησες για τους Μαρονίτες, οι ιερείς που ήταν αναλφάβητοι. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Μαρονίτες. Όλοι ήταν έτσι. Έτσι ήταν η κοινωνία. Αλλά εδώ... Ναι, εδώ βλέπω για την μαρονιδική κοινότητα υπήρχαν δύο γεγονότα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το σχολείο, Ζωζέφ, εσύ έκανες λίγο έρευνες εδώ, είναι το σχολείο της Ρώμης, κολέτζο Μαρονίτα, 1584. Είναι μια βάση αυτό το κολέγιο. Γιατί αυτό το κολέγιο δεν είδες και μόνο παιδιά Μαρονίτες και ξέρετε από τον ασώματο έχουμε ένας σπουδαίος άνθρωπος, Πάτερ Σκέντερ, που προτίμασε το βιβλίο της Θείας Λειτουργίας για όλη την Μαρονιτική Εκκλησία και είναι από αυτό το κολέγιο. Σκάνδαλ. Ναι. Και σημαίνει αυτό το κολέγιο είχε impact όχι μόνο για τους Μαρονίτες, αλλά για όλη την περιοχή και για την Κύπρο. Και το άλλο πολύ σημαντικό βασικό γεγονός είναι η σύνοδο του Λιβάνου που έγινε 1736 και εδώ αμέσως ένα ή δύο χρόνια μετά. Το 38 έγινε η σύνοδο της Λευκοσίας. Ήταν reform αυτό, ήταν reform.
Γιατί η Εκκλησία είδε ότι έλειψε το κατεχίζεμ, τα σχολεία, και σε αυτό το πλαίσιο ήρθε το τάγμα των Ωρετών και έκαμε στο, ένα σχολείο τζάμε μπουτζί στο προφήτη. Το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν μπορείς να μιλήσεις για αυτό το πλαίσιο. Σαΐν, να ευχαριστώ. Είναι δύο πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την Οθωμανική περίοδο για τους Μαρονίτες. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο σημεία όσον αφορά τους ιερείς και τη διαφορά με τους Ορθόδοξους ιερείς. Η κύρια διαφορά με τους Ορθόδοξους ιερείς κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν ότι οι Ορθόδοξοι ιερείς είχαν μισθό από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ οι Μαρονίτες ιερείς έπρεπε να εργάζονται για να βγάζουν τα προστοζήν για να ζήσουν την οικογένειά τους. Το δεύτερο έχει να κάνει επίσης, για ένα άλλο σχόλιο να προσθέσω σε αυτό που είπατε, ήταν για το μαρονίτικο, λιβανικό μαρονίτικο τάγμα. Δεν ήταν μόνο στον προφήτη Ηλία που θα άνοιγα σχολείο. Θα άνοιγα σχολείο και στην Παναγία, και στην Κυθρέα. Αλλά λόγω του ότι και υπήρχε σχέδιο να ανοιχτεί σχολείο εκεί για τα παιδιά, για να προστατεύσουν τους Μαρονίτες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα, διότι η Κυθρέα εγκαταλείφθηκε και εμείναμε μόνο με τα χωριά της παιδιάδας. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που προς τον, μετά τον δάσκαλο μου, τον Αρχιεπίσκοπο Σουέιφ, είναι η Σύνοδος της Λευκωσίας. Του 1738 δεν αναφέρθηκα, διότι για να αναφερθεί στη Σύνοδο χρειάζεται μια διάλεξη μόνο για τη Σύνοδο. Γιατί η Σύνοδος της Λευκωσίας ήταν η απάντηση σε όλους αυτούς τους δείχτες, τους οποίους σας έγραψα. Οι Μαρονίτες και οι Καθολικοί γνώριζαν ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και η Σύνοδος της Λευκωσίας δημιουργήθηκε για να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και όταν ο Ασεμαάνη έρχεται στην Κύπρο μετά από τη Σύνοδο του Λιβάνου στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, για τη Σύνοδο της Λευκωσίας, κάνει πρώτα μία περιήγηση σε όλα τα χωριά στην Κύπρο, ούτως ώστε να δει την κατάσταση από πρώτο χέρι και να μπορέσει να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Δυστυχώς όμως, ίσως είμαστε προς το τέλος της Κυθρέας, διότι ήταν μετά από τη Σύνοδο της Λευκωσίας, είχαν ήδη χαθεί τα χωριά της Κυθρέας. Θα ήθελα να ζητήσω the association μια φορά, ambassador, παρακαλώ, θέλουμε μια συζήτηση για την Κυθρέα, είσαι the expert of Κυθρέα, ο ambassador Μακούς, παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου πήρε τη σκέψη μου, σεβασμό. Α, όχι, όχι. Μου πήρε τη σκέψη μου. Τα βιβλία τα οποία υπάρχουν. Έλα πάνω, Πέτρο. Αγνοούν παρτερώς τη δίκαση των παρονικών. Εγώ πιάνω τα κάψω, δεν πω στην κυρία. Δεν είναι πέντε. Και αυτή σας δίδει να διοχωρούμε να δυσαρέσκει από αυτή. Είμαστε ανοιχτά πλέον, δεν είμαστε μια δίκαση. Δεν αναφέρεται ούτε σε βιστήμια, ούτε σε βιστήμια. Πού το κάνουμε να ναι, Τζόζεφ, να ακούμε κι εμείς. Συγγνώμη, είναι ένα θέμα πολύ κοντά στη σκέψη μας τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή, η αποσιώπηση της ιστορικής μας παρουσίας στην Κυφραία, ακόμα και σε τεράστια επιστημονικά συνέδρια που έγιναν, με τεράστιο θόρυβο τα τελευταία χρόνια για την Κυφραία, όπου δεν ακούστηκε μία φορά μία ομολογία για το τι όλα. Και απεκλήθηκαν comprehensive scientific γεγονότα. Πέρσι, με τεράστιο θόρυβο, Βρυτάνης Πανεπιστημίου, τελευταία, ούτε μία αναφορά. Εγώ έχω την εμπειρία να ακούσω τη λέξη Μαρονίτη για την Κυφραία από συμπεριφερικό μου πρόσωπο, Ορθόδοξη, μακαρισμένη τώρα, όταν μας είπε ότι όταν ήταν μικρή, ο παπάς της έλεγε ότι
αυτό το καφενείο να ανήκει στον Μαρονίτη. Και δεν ήξεραν αυτοί τι σημαίνει Μαρονίτης. Που σημαίνει έχει κάποια έννοια. Μάλιστα, τοποθέτηση να καλώ η ερώτηση. Το ερώτημα που είναι τις ημερομηνίες των γάμων των Μαρονίτσων και της Κρεώτησσων με τις πλούσιους Φράγκους ή Λατίνους ή Γάλλους στη Λάρνακα. Υπήρχε το ερώτημα είναι ποια περίοδο καλύπτει το γάμα. Και ο λόγος του ρωτώ είναι πρώτα απ' όλα συγχαρώ, ήταν καταπληκτική η παρουσίαση, δηλαδή ακούσαμε πράγματα τα οποία ήταν άγνωστα για μένα. Σε έναν επιστημονικό επίπεδο, που αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε πηγέ και επιστημονική ανάλυση. Η οικογένεια μου είναι living example του δουλήματος. Εγώ έχω δύο ονόματα. Είμαι η Μάρο Ματίλκα. Ο παππούς μου, πρόπρο παππού του πιτρός του παπά μου, μαζί του παπά, ήταν ιερέας στην Ιστρέα. Είχε συγγένισες, οι οποίες είχαν παντρευτεί στη Λάρνακα, και πηγαίναμε και σκεφτούμαστε τους και βαφτίσαμε μένα η Νινέτα, η κόρη της Βαγίστας και το όνομα του. Είναι η οικογένεια Φράνση, δηλαδή δήμαρχος μετά στην Άμυνα. Απλώς το πρόσφατο είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι να αφορά το θέμα που πέντε με τους μουσουλμάνους και το σμίξιμο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε για κάποιον Χασάν, ο οποίος είχε καταγωγή μαρονιτική. Από πληροφορίες που έχουν πει Αρκανούς μαρινιώτες Τουρκοκύπριους, μας είπαν ότι βρήκαν την καταγωγή τους και είναι Λεβίτες. Οι Λεβίτες από ό,τι αντιλαμβάνουμε κατάγονται από Μέση Ανατολή και εμείς είπαμε ότι ίσως τούτη η καταγωγή να διευκόλυνε το σμίξιμο. Κάτι που μπορώ να προσθέσω για το φωνιό, για Μαρίνα. Ολοκλήρωσε να άρεσε, παρακαλώ. Ήταν ξεχωριστές γνωριές, ήταν υπήρχαν πλήγοι, ήταν σημαντικές γνωριές. Επίσης υπήρχαν πολλοί γάμοι κοινή και αλλά στατιστήκαν στην μια ζωή. Επίσης πολλά είναι το νοσμίξη. Να ακούσουμε να έχει πάνω σε αυτό το θέμα η Μαρία να πει κάτι. Απλώς να απαντήσω ότι με βάση τα αρχεία και τα έγγραφα που εμελετήθηκαν, οι γάμοι στην Κυθρέα γίνονταν κατά τον 17ο αιώνα. Όταν ήταν η ακμή των γάμων έμπορων στη Λάρνακα. Διότι μετά το εμπόριο στη Λάρνακα, μετά δεν έρχονταν πλέον άλλοι έμποροι στη Λάρνακα. Είναι κατά τον 17ο αιώνα. Ναι, παρακαλώ. Ο Μαρίος. Η Μαρία. Ο Μαντώνης, sorry. Έδειξες έναν φωτοκόπι μιας επιστημονικής κάποιου εγγράφου που έλεγε να ανέφερε διάφορα ονόματα στην αρχή και είπε ότι δεν βάζω σταυρών κλπ. Με αυτό το έγγραφο, όλοι τα ελληνικά, δεν ξέρεις για ποιο σου μπορεί να αυτό το έγγραφο. Με διάφορα ονόματα από πολλούς τόπους στην Κύπρο. Βασικά αυτό το έγγραφο έγινε στη Λάρνακα. Πρέπει να ήταν κάποιον dispute που έγινε. Δεν το εμελέτησα, απλώς δεν το έφερα εδώ για να το δούμε σε βάθος, ας πούμε. Απλώς ήθελα να δείξω περισσότερο το ότι όλοι οι κάτοικοι εδείχναν το χωριό τους, ας πούμε, ότι ήταν για κάποιον dispute που είχαν μαζί με τους Φρανισκανούς και υπογράφουν οι κάτοικοι των χωριών μαζί με τους πατέρες. Και είναι του 1736, 30 Μαρτίου του 1736 στη Λάρνακα και υπογράφεται από Μαρονίτες από όλη την Κύπρο. Από τα Λιβάδια, την Κυθρέα, το Κεφαλόφρυσο, τον Κορμακίτη, την Αγία Μαρίνα. Μόνο τώρα σώμα τον ενηδά, αλλά υπάρχει Μαρία, ο ασώματος που λες, αν διαβάζεις τον Αντώνη το Σκέντερ, λέει ότι ο Αντώνης ο Σκέντερ ο νεότερος, λέει ότι ο Αντώνιος Σκέντερ που κατοίκησε στον ασώματο το 1750 και μετά ήταν από τα Λιβάδια. Μάλιστα. Άρα δικαιολογείται. Άρα λοιπόν ήταν. Μάλιστα. Προηγείται ο φίλος μας ο Πέτρας. Εγώ θα ήθελα τη σειρά μας καλώ τη Μαρία για το θαυμάσιο της έρευνα, διότι πριν λίγο καιρό υποτιμώ παραπάνω μιλώντας με τον βικάριο μας, του έλεγα τόσοι σπουδαίοι επιστήμονες η κοινότητα μας και κανένας δεν έκανε την διατριβή
για την καταγωγή μας από που ήρθαμε και ξέρω εγώ. Και συμφωνώντας με τον Μακαριότατο, στις πολλές μου επισκέψεις στο Λίβανο, παρόλο που εγώ δεν έπειλω πολλά καλά τη γλώσσα μας, δεν καταλάβαινα ούτε λέξη. Ενώ κατά τις πιέσεις στη Συρία ήταν καταπληκτικά η γλώσσα μας και μάλιστα σε μια επίσκεψη με έξω από την Δαμασκό σε μια περιοχή που ονομάζεται Μαλούλα, που είναι κοντά μας του Μάρς Αρχής και της Αγίας Νίκλας, οι φάρσες του και μπορούσα και μιλούσα μαζί τους και μου λέγανε πού δεν μάθες τα αγγλικά και τους έλεγα εγώ Λουμνέ. Όχι, όχι λέει, αυτά τα αγγλικά δεν είναι από τον Λίβανο. Και τους καταλάβαινα καταπληκτικά. Μαρία, έρευνα, έρευνα in progress. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτά τα στοιχεία τα εντόπισα σε διάφορα αρχή, είναι πρωτογενείς πηγές. Απλώς θέλω να αναφέρω κάτι, το οποίο η παρουσία των Μαρονιτών στην Κύπρο τεκμηριωμένα είναι από το 12ο αιώνα. Οι προηγούμενες Μακαριότατες, ξέρω εγώ, 7ο αιώνα και πριν, δεν υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν μελετηθεί οι πηγές που να ξέρουμε ότι πρόκειται για Μαρονίτες. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά στα αραβικά βιβλία έχει. Στα αραβικά βιβλία, στις πιές, στις αραβικές πιές έχει. Από το Μασούδι, από η παλιά ιστορία έχει. Και το φαινόμενο αυτό, μετά το Ισλάμ, δεν ήταν μόνο για κοινότητες εκτός από τους Μαρονίτες. Ναι, Βάσο. Έλα, δυνατά. Έλα, μίλα, μίλα. Δυνατά, μίλα, δυνατά, ρε Βάσο. Είσαι Μαρινιώτη, ρε. Μίλα, δυνατά, έλα. Βασικά, Μαρία, μίλησες για τη διαμάχη της Εκκλησίας μας και της διατρία περιστατικά που η Εκκλησία μας αρπάχτηκα μας τα πήραν οι Τούρκοι, οι δικά μας τάβλους κλπ. Εγώ δεν είχα την αρκετή σπίτα, εγώ λοιπόν στο τοπίο στο Αφρικά Πανεπιστημίου διάβασα ότι πολλές εκκλησίες και υπήρχε μια διαμάχη υπόγεια εκτός από τους Τούρκους και μαζί με τους Λατίνους. Πώς δεν μας το αναφέρεις αυτό το κομμάτι. Θέμα του Λατίνου, εκκλησίες συγκεκριμένες που αρπάχτηκαν δικές μας εκκλησίες. Και το τελευταίο σημείο, η τυφολογία τότε στους Μαρονίτες ήταν επίσημα διαφορετική από τους υπολοιπούς κατοίκους. Και αυτό ήταν ένας σημαντικός λόγος για που ήταν και φτωχοί, δεν μπορούσαν να πλούσουν και τους έξτρα φόρους που ζούσαν από αυτούς. Ο Βάσος μιλάει για φορολογία. Πού δουλεύει. Βασικά είναι δύο σχέδια αυτή η ερώτηση. Το ένα έχει να κάνει με τις εκκλησίες. Ανάφερα για τις εκκλησίες, ανάφερα συγκεκριμένα την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στην οποία υπήρχε διαμάχη με τον όταν ο Βέσπα ήρθε, την έβαλε στο μάτι που λέγουμε, και ήθελε να την έχουν οι Καθολικοί και αυτό έξω και έγινε. Αλλά οι Μαρονίτες ιερείς δεν μπορούσαν να τελούν θεία λειτουργία στην εκκλησία εκεί. Άλλες γνωστές εκκλησίες που ήταν μαρονίτικες, που έχουν τεκμηριωμένες, ήταν η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στην Αρχιεπισκοπή. Ήταν μαρονίτικη. Βρίσκεται στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Και όσον αφορά τη φορολογία, το δεύτερο σκέλος, η φορολογία ήταν για όλους τους κατοίκους. Δεν υπήρχε διαγωνισμός. Το θέμα είναι δημιουργήθηκε, αλλά υπάρχουν άλλοι δείχτες που ήταν πιο σημαντικοί. Το θέμα όμως δημιουργήθηκε όταν εδόθηκε εξουσία το 1754 με το φυρμάνι στην Ορθόδοξη Εκκλησία που μπορούσε να μαζεύει η ίδια τις φορολογίες. Τζάμε, εκεί ήταν που έγινε για 100 χρόνια έγινε τούτο το πράγμα για τους Μαρονίτες. Το ίδιο συνέβαινε μαζί με το structure της Οθωμανικής της διοίκησης. Από καιρό εις καιρό έρχονταν διάφοροι κυβερνήτες που κυβερνούσαν την Κύπρο. Είχε κυβερνήτες οι οποίοι ήταν όχι ενοχώροι, αλλά ήταν πολύ εναντίον των Μαρονιτών, αλλά τούτο ήταν συνυφασμένο
και με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονταν ανά τη Μεσόγειο. Δηλαδή το 1701 ήρθε κάποιος κυβερνήτης ο οποίος ήταν αυστηρός με τους καθολικούς και με τους Μαρονίδες, αλλά ξέρουμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν όταν οι Βενετοί εκατάκτησαν την Πελοπόννησο και ήταν αντίπεινα τα οποία έκαναν οι Τούρκοι στους υπότους που ήταν στην αυτοκρατορία. Ήταν συνυφασμένα όλα με το γενικό status quo. Μάλιστα. Έχω μια άλλη ερώτηση. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Ναι, συνάδελφε. Απλά να συγχαρώ την Μαρία. Μόνο να πω ότι ήταν και είναι εξαιρετική, τα λέει όλα. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι η Μαρία έχει αναφερθεί πολύ εμπεριστατωμένα στην περίοδο των Οθωμανικών χρόνων. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τους Οθωμανικούς χρόνους από τα χρόνια που η Κύπρος καταλήφθηκε από τους Άραβες. Με δύο διαφορετικά πράγματα. Και εδώ ενισχύω την μαρτυρία του Μακαριωτάτου ότι ναι, από τον 7ο αιώνα οι Μαρονίτες ήταν στην Κύπρο. Υπήρχαν στην Κύπρο. Η Κύπρος καταλήφθηκε από τους Άραβες το 638 με την ήττα του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν σύνηθες φαινόμενο για τους κατακτητές να μεταφέρνουν ολόκληρα χωριά στα βάθη της Συρίας και του Ιράκ και όχι από τη Βαγδάτη για να αποδυναμώνουν τις αντιστάσεις του ντόπιου πληθυσμού. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Το 695 ο Χαλίφης Αμφιμέλεχ με χάρτη Χουμαϊούν απαγόρευσε να ομιλείται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από την αραβική στους κατακτημένους λαούς. Γι' αυτό η αραβική εξαπλώθηκε σε Ασία, Αφρική και έφτασε ως την Ισπανία. Το ίδιο συνέβαινε και στην Κύπρο. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος, καθηγητής της ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο έργο του «Επίτομη ιστορία της Κύπρου», αναφέρει ότι μεταξύ των χωριών τα οποία οι Άραβες τότε ξεσήκωσαν όλους τους κατοίκους και τους απομάκρυναν από την Κύπρο ήταν και η Κυθρέα και πολλά άλλα χωριά τα οποία όπως πολύ σωστά έχεις αναφέρει ήταν Μαρονίτικα και μεταφέρθηκαν ακριβώς εκεί στα βάθη της Συρίας. Τους κατοίκους της Κυθρέας κατάφερε να τους φέρει πίσω το 815 ο Άγιος Δημητριανός, επίσκοπος Κυθρέας, λόγω των καλών σχέσεων του με τον τότε διοικητή, να σου το πω έτσι, της Κύπρου, Άραβα. Όλα τα άλλα χωριά θα απελευθερωθούν το 965 μετά Χριστόν, όταν τους Άραβες θα τους νικήσει ο Νικηφόρος Φωκάς, τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και από εκεί και πέρα ξεκινά πλέον η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας λόγω Βυζαντινής εποχής και ας το πω, αυτό βοήθησε να ξεχάσουν πάρα πολύ κάτοικοι της Κύπρου σε πολλά χωριά τους τα αραβικά τα οποία είχαν μάθει τότε. Όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει δεν εκαρποφόρησαν και τελικά έμειναν υπό αραβική κυριαρχία από το 686 όταν νικήθηκε ο Ιουστινιανός ο δεύτερος από τους Άραβες πάνω. Αλλά η συνέχεια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολη λόγω μη υπάρξης πηγών για να υποστηρίξει κάποιος όλα αυτά τα οποία ανάφερα εγώ αυτή τη στιγμή. Είναι τεκμηριωμένα φυσικά ιστορικά. Υπάρχουν σε ιστορικά βιβλία, έχουμε τις πηγές. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα
συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για όλα όσα έχεις αναφέρει για την Οθωμανική περίοδο. Όπως επίσης και συμφωνώ και ήταν πάντα το μεγάλο παράπονο μας, διότι για 37 χρόνια δίδασκα και την Κυπριακή ιστορία μέσα στα σχολεία μαζί με την ελληνική ιστορία στην Γάμμα Λυκείου. Ήταν το παράπονο μας, διότι ναι, δεν υπήρχαν αναφορές σε ό,τι αφορά στην ιστορία των μειονοτήτων, αν θέλεις, ή των κοινοτήτων, όπως και για τους Αρμένους και για τους Λατίνους. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και μάλιστα στην επιστημονικότατη έκδοση του Υπουργείου Παιδείας, που είναι τρίτον της ιστορίας της Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, sister. Yes, sure. Je voudrais seulement adresser à Maria mes meilleures félicitations pour les efforts qu'elle a fait, qu'elle a déployé pour avoir un travail très scientifique, très objectif. Moi, j'ai compris, mais je ne peux pas le dire en grec. Alors vous pouvez le comprendre. Et je souhaite aussi que cette thèse qui est bien étudiée d'être traduite en toutes les langues, parce que l'histoire de Chypre et des Maronites est très importante. Il faut la publier, il faut qu'elle soit universelle, qu'elle soit publiée. Et si vous avez besoin de traduction, moi je pourrais aussi vous aider en arabe, en français, en n'importe quoi si vous voulez. Eh bien, félicitations. Et je félicite aussi tout le monde au nom de Maria, parce qu'elle est un trésor pour Chypre. Βασικά, η αδελφή με ευχαριστεί και για τον κόπο που έκανα για αυτή την ειδοθήση και ότι θα πρέπει αυτό να γίνει, να δημοσιευτεί ούτως ώστε να το χρησιμοποιούν όσο περισσότερο γίνεται και σε διάφορες γλώσσες. Απλώς να σας πω ότι τώρα υπάρχει το θρησκευτικό, οι θρησκευτικές εικόνες του Κορμακίτη, όμως μέσα στα σχέδια που έχουμε είναι να μεταφραστεί στα ελληνικά το θήσεις και όλα αυτά που ακούσετε θα τα έχουμε σε κάποιο βιβλίο εντός του έτους. Ναι, παρακαλώ. Έλα, πάμε για τελευταία ερώτηση. Βασικά, χαίρετε. Εγώ είχε να γνωρίσω τη Μαρία πριν από στη Γαλλία. Είχε ένα σχόλιο και εγώ της Μαραβανής της Κύπρου. Έναν κρύο χειμωνιάτικο βραδινό της Ένσιας είχε από τη βιβλιοθήκη. Είπα της, έχουμε ένα άντρα αποκτήσει στο διαφορετικό. Τούτο που θέλω να πω γενικά είναι ότι επειδή ασχολήθηκα με το θέμα των μειονοτήτων και ειδικότερα με τους Μαραβανείς της Κύπρου. Πες μας πώς θα Μάστερ. Ναι, ακολουθούσα από τα πτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στη Σορβόνη, οπότε το θύσεις μου ήταν πάνω στην ιστορία των Μαρονιτών, νεότερη και σύγχρονη. Το θέλω να πω γενικά σαν μια παρατήρηση γενική είναι ότι οι πηγές είναι αρκετά περιορισμένες στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε είναι ένα ανεξάρτητο θέμα. Οπότε πρέπει να μιλούμε με προσοχή και τις περισσότερες φορές μιλούμε υποθετικά. Όπως είπε ο Σεβασμιονάτος, είναι μια προσωπική μου υπόθεση, οπότε επειδή συλλέγουμε κάποιες μαθητηρίες μέσα από υποκειμενικές μαθητηρίες, γιατί είναι υποκείμενα τώρα από τον άτομα, συνεπώς δεν μπορούμε να φτάσουμε 100% στην ιστορική αλήθεια. Οπότε προσπαθούμε μέσα από κάποιες μαθητηρίες, μέσω κάποιων πληγών, μέσω κάποιων περιηγητών, να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στην ιστορική αλήθεια. Όσον αφορά τη γλώσσα, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσουμε και να ακολουθήσουμε την εξέλιξη της γλώσσας μέχρι σήμερα, διότι δεν μπορούμε να έχουμε τις πρωτογενείς πηγές, δεν μπορούμε να ακούσουμε φυσικούς ομιλητές του 18ου, του 19ου. Για να φανταστείτε, σήμερα φτάσαμε... Λίγο, σύντομα, σε παρακαλώ. Για να φανταστείτε, σήμερα έχουμε για τους φυσικούς ομιλητές
δυσκολευτήκαμε να κωδικοποιήσουμε την γλώσσα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να παρακολουθούμε την εξέλιξη μέσα στους αιώνες. Οπότε χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση απέναντι στο έργο. Συγχαρητήρια, Μαρία. Εύχομαι στο επόμενο. Ευχαριστούμε την Μαρία ξανά. Μαρία, συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Μπράβο. Ήταν μια προσέγγιση. Πολύ, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δόκτωρ Γκάμπι, με τον Αμπασσαδόρ, θα είναι ωραίο αυτό, είναι θέμα πολύ ωραίο, σημαντικό, η Κυβρέα. Μια φορά με τον Λακούς. Πατρίδα πολλές φορές. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Όχι, για κάποιον λόγο, αλλά το είπα πολλές φορές. Εγώ